Το δημοσίευμα του πρώτου θέματο, σύμφωνα με το οποίο οι προστατευόμενοι μάρτυρε και στην Ελλάδα πληρώθηκαν από την Αμερικανική δικαιοσύνη για να συμβάλλουν με τι γνώσει του στο σκάνδαλο Νοβάρτη, προκαλεί τσουνάμι εξελίξεων και στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση μιλά για επιβεβαίωση τη κεβωρία. Το σημερινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα τη εφημερίδα Πρώτο Θέμα επιβεβαιώνει όσα υποστηρίζαμε από την πρώτη στιγμή. Ότι το σκάνδαλο Νομβάρτη ήταν μια ενορχιστρωμένη αλλά πολύ κακοστημένη σκευωρία που κατέρευσε με πάταγο με στόχο την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ. Η αρχή έγινε πριν από λίγε ημέρε στη Βουλή όταν ο κ. Βελόπουλο κατήγγειλε ότι ο δικηγόρο Παύλο Σαράκη πήρε 30 εκατομμύρια ευρώ ω αμοιβή για τι νομικέ του υπηρεσίε στην αποκάλυψη τη υπόθεση ενώ σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα του πρώτου θέματο και οι προστατευόμενοι μάρτυρε Σαράφη και Κελέτσι πήραν από 5 εκατομμύρια ευρώ, καταθέτοντα την Αμερικανική δικαιοσύνη για τι πρακτικέ τη εταιρεία. Οι ίδιοι μάρτυρε όμω έχουν καταθέσει και στην Ελλάδα. Και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, απαγορεύεται οι προστατευόμενοι μάρτυρε να έχουν ίδιον όφελος. Ο, ο Άδωνη Γεωργιάδη ζήτησε να βγουν οι κουκούλε. Το άρθρο του νόμου που θεσπίζει το μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος ρητός ορίζει ότι για να λάβει κάποιος αυτή την προστασία δεν μπορεί να αποβλέπει σε ίδιον όφελος. Η διάταξη ξεκάθαρη και δεν σηκώνει αμφισβήτηση, ούτε δικαστική κρίση. Είναι απολύτω δεσμευτική για του εισαγγελεί. Το ότι ο Άδωνη Γεωργιάδη, ο Ανδρέα Λοβέρδο και ο Αντώνη Αμάρα επιμένουν στο δίθεν ξεκουκούλωμα, ενώ τα ελληνικά δικαστήρια έχουν απορρίψει επανειλημμένω τα σχετικά του αιτήματα, αποδεικνύει την έλλειψη σεβασμού του προ τον θεσμό τη δικαιοσύνη, αλλά και τι συνεχεί του αντιθεσμικέ παρεμβάσει προ του Έλληνε δικαστέ. Και το ερώτημα είναι, γιατί η κυβέρνηση επιμένει στην αποκάλυψη τη ταυτότητα των προστατευόμενων μαρτύρων. Φοβάται κάτι άλλο που έρχεται. Είναι μια τακτική κατευνασμού του κύριου Σαμαρά, συμπλέοντα μαζί του για λόγου εσωκομματική εκεχηρία στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα σκάνδαλο παγκόσμιο με την Οβάτη και έχει καταγγελθεί λοιπόν. και στην Αμερική έχει επιβληθεί με δική ε, σας παρέμβαση και, και με δική νοπάτη, σας παρέμβαση και με τρεις καταθέσεις μαρτύρων αυτό ανώνυμων μέχρι και σήμερα ζήτημα. για τους οποίου οποίους δεν μαθεύτηκε ποτέ, Είρε. ποτέ Είρε. μέχρι και σήμερα ότι έλαβαν χρηματικό Είρε, ποσό, Είρε, ποσό. Είρε, υπάρχει, και μάλιστα πολύ ψηλό, 26 εκατομμυρίων ευρώ Πριν από λίγους μήνες το Υπουργείο Δικαιοσύνης έφερε αλλαγές στον κώδικα ποινικής δικονομίας επιτρέποντας τον εισαγγελέα να βγάλει την κουκούλα αν κρίνει ότι δεν συντρέχει πλέον λόγος. Η σκευωρία Νοβάρτη έχει καταρρεύσει με πάταγο από καιρό. Η τελευταία πράξη που μένει είναι να αποκαλυφθούν τα ονόματα των κουκουλοφόρων που ψευδομαρτύρησαν και τότε εκείνοι να μιλήσουν, ώστε να μάθουμε ποιοι του υπαγόρευσαν τα χιδέα ψέματα που κατέθεσαν προκειμένου να κατηγορηθούν 10 αθώοι. Οι ίδιοι ο Αντώνη Σαμαρά και ο Ανδρέα Λοβέρδο έχουν προσφύγει στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ζητώντα άρση τη προστασία των κουκουλοφόρων μαρτύρων.